Θα μελετήσουμε το ηλεκτροστατικό πεδίο ενός μονοτικού σφαιρικού φλοιού ακτίνων R1 και R2, ομοιόμορφα φορτισμένο. Ας κάνουμε ένα σχήμα. Έχουμε ένα φλοιό. Ακτίνων R1. Εσωτερικής ακτίνας R1 και εξωτερικής ακτίνας R2. Εδώ είναι το κέντρο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, από 0 ως R1 είναι κενό, ενώ από R1 ως R2 είναι ομοιόμορφα φορτισμένος, δηλαδή με μια σταθερή χωρική πυκνότητα φορτίου ρο. Η πυκνότητα φορτίου είναι σταθερή. Αυτό που θα βρούμε πρώτα απ' όλα είναι την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου παντού στο χώρο. Εδώ πέρα, προσέξτε, ο χώρος ορίζει τρεις περιοχές. Μία μεταξύ 0 και R1, μεταξύ R1 και R2 και για R μεγαλύτερη του R2. Άρα θα εφαρμόσουμε τον νόμο του Γκάους στις τρεις αυτές περιοχές. Ξεκινώντας από έξω προς τα μέσα ή από μέσα προς τα έξω, για R μικρότερο του R1, ο νόμος του Γκάους μας λέει ότι το κλειστό επιφανειακό ολοκλήρωμα ε επί ds είναι ίσον με Q enclosed προς ε0. Εδώ εφαρμόζουμε τον νόμο του Γκάους σε μια σφαιρική γκαουσιανή επιφάνεια με ακτίνα από ό,τι βλέπουμε R μικρότερο του R1. Επειδή εδώ μέσα είναι κενό, έτσι, το Q enclosed που περικλεί αυτή η γκαουσιανή επιφάνεια είναι 0. Άρα από ό,τι καταλαβαίνουμε, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε αυτή την περιοχή, η ε1 στην ονομάσουμε, είναι μηδενική. Συνεχίζουμε τώρα στη δεύτερη περιοχή μεταξύ R1 και R2. Άρα για R μεταξύ R1 και R2 εφαρμόζουμε τον νόμο του Γκάους σε μια γκαουσιανή επιφάνεια εδώ με ακτίνα μεταξύ R1 και R2. Τώρα. Και ο νόμος του Γκάους θα μας δώσει ότι το κλειστό επιφανειακό ολοκλήρωμα ε επί ds ίσον με 1 δια ε0 επί ολοκλήρωμα του όγκου ροντεβέ που γράφουμε το Q enclosed γιατί μας έχει δώσει χωρική κατανομή φορτίου. Η ηλεκτρική ροή λόγω σφαιρικής συμμετρίας από ό,τι έχουμε δει ισούται με πόσο, με ε επί 4 πιάρ τετράγωνο. Ενώ επειδή το όρο είναι σταθερό, θα βγει έξω από το ολοκλήρωμα, άρα αυτό κάνει ίσον με ρο δια ε0 επί ολοκλήρωμα του όγκου ντεβέ. Που αυτό εδώ το ολοκλήρωμα ντεβέ μας δίνει τον όγκο του περιεκλειόμενου φορτίου. Που για να δούμε πόσο είναι ο όγκος αυτού του περιεκλειόμενου φορτίου. Για πάμε λίγο στο σχήμα. Ο όγκος του περιεκλειόμενου φορτίου είναι αυτός εδώ πέρα. Είναι ο όγκος του σφαιρικού φλοιού ακτίνων R μικρό και R1. Από R1 δηλαδή έως R μικρό. Αυτός ο σφαιρικός φλοιός. Άρα για να βρούμε αυτόν τον όγκο δεν έχουμε παρά να αφαιρέσουμε τον όγκο της σφαίρας της εξωτερικής ακτίνας R μικρό από τον όγκο της σφαίρας της εξωτερικής ακτίνας R μικρό, τον όγκο του κενού, της σφαίρας ακτίνας R1. Άρα αυτό κάνει πόσο, 4 τρίτα π R μικρό κύβος μείον R1 κύβος. Εδώ, αφαιρούμε όγκους. Απλοποιούμε τα 4 π και λύνοντας ως προς ε, θα μας δώσει ότι το ε στη δεύτερη περιοχή, το ε2, θα είναι ίσον με ρο δια 3 ε0 επί R κύβος μείον R1 κύβος προς R τετράγωνο. Ή αν θέλουμε μπορούμε να το σπάσουμε αυτό και να το γράψουμε και στη μορφή ότι το ε2 είναι ρο δια 3 ε0 επί R μείον R1 κύβος δια R τετράγωνο μικρό. Και τέλος στην τρίτη περιοχή για R μεγαλύτερο του R2, την εξωτερική-εξωτερική περιοχή, ξαναγράφουμε τον νόμο του Γκάους. Ωραία. Αυτό τον εφαρμόζουμε που σε μία γκαουσιανή επιφάνεια με ακτίνα R μεγαλύτερη του R2, άρα είμαστε εδώ εξωτερικά. Ωραία. Τώρα, η ροή, έτσι, λόγω σφαιρικής συμμετρίας κάνει πόσο ε επί 4 πι R τετράγωνο.
Και αυτό θα ισούται. Το ρο είναι σταθερό, οπότε βγαίνει έξω από το ολοκλήρωμα. Άρα ισούται με ρο δια ε0 επί ολοκλήρωμα του όγκου ντεβέ. Όπου το ολοκλήρωμα του όγκου ντεβέ μας δίνει τον όγκο πάλι του περικλειωμένου φορτίου. Για να δούμε πού είναι το περικλειωμένο φορτίο τώρα. Τώρα το περικλειωμένο φορτίο είναι αυτό, από εδώ μέχρι εδώ. Έτσι. Γιατί αυτό εδώ μέσα είναι το περικλειωμένο φορτίο τώρα. Γιατί από εδώ και έξω δεν έχει φορτίο, έτσι. Είναι όλου του σφαιρικού φλοιού, το συνολικό. Άρα ο όγκος αυτός είναι ο σφαιρικός φλοιός ακτίνων από R1 έως R2. Άρα θα αφαιρέσουμε από τη σφαίρα, από τον όγκο σφαίρας ακτίνας R2, αυτόν της ακτίνας R1. Άρα τελικά θα έχουμε ότι ε επί 4 πι r τετράγωνο θα είναι ίσον με ρο δια ε0 επί το όγκο αυτό που είπαμε κάνει πόσο, κάνει 4 τρίτα πι R2 κύβος μείον R1 κύβος. Απλοποιούμε το 4π με το 4π. Άρα τελικά λύνοντας ως προς ε, το ε3 είναι πόσο, είναι ρο δια 3ε0 επί R2 κύβος μείον R1 κύβος προς R τετράγωνο. Αυτή είναι η μεταβολή της έντασης έξω από τη σφαίρα. Ωραία. Τώρα μπορούμε αντίστοιχα να βρούμε και το δυναμικό, έτσι, σε κάθε περιοχή του χώρου. Πώς από τη γνωστή σχέση, επειδή έχουμε ακτινική συμμετρία, έτσι. Αν πάω για R μικρότερο του R1, ας το πούμε V1, αυτό θα είναι μείον ολοκλήρωμα ε επί dr από το άπειρο έως το R μικρότερο του R1. Κατά αυτή τη διαδρομή εδώ, αυτό το ολοκλήρωμα το σπάσουμε πού? Από άπειρο ως R2, όπου έχει την τιμή ε3 επί dr, μείον από R2 έως R1 που εμφανίζει την τιμή ε2 επί dr, μείον από R1 έως R μικρό που έχει την τιμή ε1 επί dr. Κάνουμε αντικατάσταση, το ε1 είναι 0, αντικαστούμε και τα ε3 και ε2 και εκτελούμε τις πράξεις. Άρα το ε3 κάνει ρο επί R2 κύβος μείον R1 κύβος προς 3ε0, όλα αυτά είναι σταθερά, επί dr δια R τετράγωνο από άπειρο έως R2 και ένα μείον απ' έξω, μείον ρο δια 3ε0 το ε2. Ωραία. Επί R μείον R1 κύβος, επί ολοκλήρωμα R μείον R1 κύβος δια R τετράγωνο επί dr, με όρια από R2 έως R1. Και επιλύουμε τα ολοκληρώματά μας. Αυτό το ολοκλήρωμα κάνει μείον 1 δια R2, άρα τελικά αυτό κάνει ρο επί R2 κύβος μείον R1 κύβος προς 3ε0 επί R2, έτσι, που κάνει το ολοκλήρωμα αυτό, κάνει μείον 1 δια R2 μείον με το μείον συν, άρα μείον ρο δια 3ε0. Και το δεύτερο ολοκλήρωμα το σπάμε σε ένα, δύο απλά ολοκληρώματα, οπότε αυτό κάνει RDR, κάνει R τετράγωνο δεύτερα. Μείον R1 κύβος και το ολοκλήρωμα dr dr τετράγωνο κάνει μείον 1 dr, άρα συν R1 κύβος προς R μικρό, με τι όρια, από R2 έως R1. Βάζοντας και τα όρια, τελικά θα έχουμε ότι αυτό κάνει ίσον με, ας βγάλουμε εκείνο παρά το ρο δια 3ε0, οπότε μέσα μένει, από εδώ μένει R2 κύβος μείον R1 κύβος προς R2, μείον εδώ πέρα R1 τετράγωνο μείον R2 τετράγωνο δεύτερα συν R1 κύβος προς R1 μείον R1 κύβος προς R2.
Και αυτό εντάξει είναι το τελικό αποτέλεσμα τώρα. Εδώ γίνονται και κάποιες απλοποίησεις. Ας μην κάνουμε άλλες πράξεις. Μπορεί να τα μαζέψουμε τώρα, ας μην κάνουμε πράξεις. Ωραία. Μετά, στη δεύτερη περιοχή, για R μεταξύ R1 και R2, για να βρούμε το V2, θα είναι το ολοκλήρωμα από άπειρο έως R μεταξύ R1 και R2, ε επί R. Αυτό τώρα το σπάμε σε δύο περιοχές, είναι από άπειρο έως R2, ε3 επί R, μείον από R2 έως R μικρό, ε2 επί R. Το πρώτο ολοκλήρωμα, προσέχτε, είναι ακριβώς το ίδιο που βρήκαμε εδώ πέρα, για να μην το ξανακάνουμε. Είναι ακριβώς το ίδιο το πρώτο ολοκλήρωμα του προηγουμένου. Δηλαδή, κάνει αυτό εδώ, το ρόδια επί R2 κύβος μείον R1 κύβος προς 3Ε0 R2 κάνει το πρώτο, okay. Μείον το Ε2 επί R, απλώς αλλάζουν τα όρια. Θα είναι από R2 ως R μικρό, αντί για R1 θα βάλουμε το R2. Οπότε είναι μείον ρόδια 3Ε0 και εδώ βάζουμε τα όρια, οπότε είναι R μικρό τετράγωνο μείον R2 τετράγωνο, δεύτερα, συν R1 κύβος προς R μικρό μείον R1 κύβος προς R2. Ωραία. Και εδώ πέρα, στο προηγούμενο, βγαίνει κοινός παράγοντας το μείον, έτσι, αυτό δεν το περάσαμε μέσα. Αλλιώς τα αντιστρέφουμε. Αυτό είναι μείον, καλύτερα γράφω έτσι, αυτό βγαίνει συν. Και περνάει μέσα το μείον. Okay. Αυτό είναι το V2. Και τέλος, το V3, για R μεγαλύτερο του R2, το δυναμικό το V3 είναι μείον ολοκλήρωμα ε επί R από άπειρο έως R μεγαλύτερο του R2, που σε αυτή την περιοχή, τη μετατόπιση, η ένταση είναι σταθερή και παίρνει τη μη ε3, μονότιμη. Άρα αυτό ουσιαστικά είναι το πρώτο ολοκλήρωμα που υπολογίσαμε εδώ πέρα, απλώς αλλάζει το όριο. Αντί για R2 είναι, εδώ αντί για R2 είναι το R μικρό. Άρα είναι ρο επί R2 κύβος μείον R1 κύβος προς 3Ε0 επί R μικρό. Επιβεβαιώστε κι εσείς τις πράξεις. Ωραία. Και αντίστοιχα μπορούμε να βρούμε και την ελαστική ενέργεια, όπου το U είναι Ε0 δεύτερα επί ολοκλήρωμα Ε τετράγωνο επί ΔΒ, ολοκλήρωμα του όγκου. Αντικαστούμε πάλι τον ΔΒ λόγω σφαιρικής συμμετρίας ως 4πι R τετράγωνο DR. Άρα αυτό κάνει 4πι επί Ε0 δεύτερα επί ολοκλήρωμα Ε τετράγωνο επί R τετράγωνο DR με όρια από 0 έως άπειρο. Το 2 με το 4 μας δίνει ένα 2. Και πλέον σπάμε αυτό το ολοκλήρωμα στις τρεις περιοχές. Άρα αυτό ισούται με 2πι Ε0 επί ολοκλήρωμα από 0 έως R1 Ε1 τετράγωνο επί R τετράγωνο DR συν από R1 ως R2 Ε2 τετράγωνο επί R τετράγωνο DR συν από R2 έως άπειρο Ε3 τετράγωνο επί R τετράγωνο DR. Αντικαστώντας τιμές, το Ε1 είναι 0 όπως το έχουμε βρει. Αντικαστώντας τα Ε2 και Ε3 κάνουμε τις πράξεις για να βρούμε το συνολικό μας, την ηλεκτροστατική ενέργεια. Άρα αυτό ισούται με 2πι ε0. Το ε2 τετράγωνο, το έχουμε βρει, είναι ρο τετράγωνο δια 9ε0 τετράγωνο. Ωραία. Επί αυτό και όλο το τετράγωνο, επί R μείον R1 κύβος δι R τετράγωνο. Δι R τετράγωνο, ωραία, και όλο το τετράγωνο. Επί R τετράγωνο DR με όρια από R1 ως R2. Συν το Ε3 στο τετράγωνο, δηλαδή ρο τετράγωνο δια 9Ε0 τετράγωνο.
Επί πόσο, γι' αυτό είναι σταθερό, επί R2 κύβος μείον R1 κύβος και όλο στο τετράγωνο. Επί R τετράγωνο δια R τετάρτης dr. Από R2 έως άπειρο. Τώρα από εδώ μπορούμε να βγάλουμε κοινό παράγοντα αυτό τον όρο και αυτό τον όρο. Άρα αυτό κάνει 2πι ε0 επί ρο τετράγωνο δια 9ε0 τετράγωνο. Αυτό με το τετράγωνο απλοποιείται. Και αρκεί να λύσουμε αυτά τα δύο ολοκληρώματα. Εντάξει, εδώ πρέπει να κάνουμε την ταυτότητα, έτσι να κάνουμε και την επιμεριστική και να το βρούμε. Άρα αυτό κάνει R τετράγωνο συν R1 έκτης προς R τετάρτης μείον το διπλάσιο, μείον 2R επί R1 κύβος δια R τετράγωνο. Οπότε αυτό με αυτό φεύγει. Επί R τετράγωνο επί DR το πρώτο ολοκλήρωμα. Από R1 έως R2. Ενώ το δεύτερο εδώ πέρα αυτό με αυτό μου δίνει ένα τετράγωνο. Οπότε αυτό κάνει R2 κύβος μείον R1 κύβος και όλο στο τετράγωνο και το ολοκλήρωμα dr dr τετράγωνο κάνει 1 dr2 με τα όρια. Οπότε τελικά αυτό κάνει 2π ρο τετράγωνο δια 9ε0. Αυτό κάνει r τετάρτης dr, δηλαδή κάνει r πέμπτης πέμπτα συν r1 έκτης επί dr dr τετράγωνο μείον 1 dr, δηλαδή μείον, ωραία, και τέλος είναι μείον 2 r1 κύβος επί r dr θα μείνει. Άρα επί r τετράγωνο δεύτερα. Α, όλο αυτό με όρια από r1 ως r2. Έτσι. Συν το r2 κύβος μείον r1 κύβος και όλο εις το τετράγωνο δια r2. Άρα τελικά, αν βάλουμε και τα όρια, τελικά η ελαιοστατική ενέργεια βγαίνει 2 πι ρο τετράγωνο, 2 πι ρο τετράγωνο δια 9 ε0 και είναι r2 πέμπτης μείον r1 πέμπτης πέμπτα. Ωραία. Τι άλλο, μείον r1 έκτης προς r2 συν r1 έκτης προς r1 μείον r1 κύβος επί r2 τετράγωνο μείον r1 τετράγωνο συν τέλος το τελευταίο όρο r2 κύβος μείον r1 κύβος και όλο το τετράγωνο προς R2. Εντάξει, αυτό είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ αυτό με αυτό μου δίνει ένα πέμπτης. Το αφήνουμε έτσι. Εντάξει, έχει αρκετές πράξεις.